Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και πάλι μαζί μετά την ανάπαυλα των Χριστουγέννων. Μια εβδομάδα βεβαίως η οποία μάλλον ήπιους τόνους θα έχει, καθώς έχουμε μπροστά μας την πρωτοχρονιά. Έχουμε μέχρι τα φώτα μια εκεχηρία, η οποία όμως δεν πάβει να έχει εξελίξεις πάντα γύρω από το χώρο της οικονομίας που μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα, μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως ας ελπίσουμε ότι η χρονιά η οποία έρχεται, μια πάρα πολύ κρίσιμη χρονιά, θα είναι τέτοια που τελικώς θα δώσει μία διέξοδο σε μία μακροχρόνια πια φαύλη κατάσταση, σε έναν φαύλο κύκλο, ο οποίος με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, μέσα από πάρα πολλές πολιτικές εξελίξεις, τελικώς τι κάνει, δεν αφήνει την οικονομία να πάρει το δρόμο της. Χρονιά που έρχεται, όλοι ομολογούν ότι είναι μία χρονιά στην οποία θα κρυφθούν πάρα πολλά, θα πρέπει να προχωρήσουν πράγματα. Κυρίως αυτό που λέει σήμερα η Deutsche Bank, αλλά και κορυφαία στελέχη του επιχειρήν, είναι ότι η χώρα θα πρέπει μέσα στο 2017 να βρει έναν αξιόπιστο τρόπο πρόσβασης στις αγορές και να μην κάνει απλά μία έκδοση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τελειώσουν οι αξιολογήσεις, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλα να γίνουν έγκαιρα, αυτό σημαίνει ότι το timing, δηλαδή ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο θα ολοκληρώνονται πράγματα, θα είναι τέτοιος που θα επιτρέπει στην οικονομία αλλά και στα γενικότερα ωφέλη να έχουν πρακτικό αντίκρισμα στους σχεδιασμούς. Έτσι λοιπόν η επιστολή που έστειλε ο Υπουργός Οικονομικών στους εταίρους πιστωτές μας ανοίγει πάλι το δρόμο στις επαφές και στην τελική ευθεία μιας διαπραγμάτευσης, μια επιστολή η οποία τι κάνει, επί της ουσίας αποδέχεται αυτό το οποίο λέγαμε από την αρχή, ένα κόφτη στις δημόσιες δαπάνες, ένα κόφτη στις συντάξεις, εφόσον δεν θα έχουμε τους στόχους που θέλουμε στα δημοσιονομικά. Έτσι λοιπόν όλα τώρα θα κρυθούν σε πρώτη φάση στο Euro Working Group σε αρχές Ιανουαρίου και στο τέλος του μήνα στο Eurogroup, στο οποίο θα σηματοδοτήσει κατά πόσον η δεύτερη αξιολόγηση θα τελειώσει έγκαιρα ή θα μπούμε σε μια περιπέτεια η οποία θα έχει σημαντικό κόστος για την οικονομία. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η επιστολή του Οικονομικού Επιτελείου προς τον ESM και τα όσα περιλαμβάνει εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν στο οικονομικό και πολιτικό πεδίο. Σύμφωνα με τα νέα, ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος αναγκάστηκε να βάλει την υπογραφή του σε μια επιστολή 2+2 δεσμεύσεων, μέσω των οποίων καθίσταται απολύτως σαφές ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να επαναλάβει το ατόπιμα, κατά την άποψη των δανειστών, της διανομής της όποιας μελλοντικής υπέρβασης του πρωτογενούς πλεονάσματος με τα δικά της μέτρα και σταθμά. Το κείμενο είναι διαμορφωμένο από τους δανειστές και ενδέχεται να κρύβει περικοπές ακριβώς εκεί όπου στόχευαν οι παροχές, δηλαδή στους χαμηλοσυνταξιούχους. Το αντάλλαγμα είναι αυτό το οποίο είχε κερδίσει η κυβέρνηση στις 5 Δεκεμβρίου, δηλαδή η επαναφορά στο τραπέζι του Euro Working Group στις 12 Ιανουαρίου των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Το Οικονομικό Επιτελείο, σε στενή διαβούλευση με τους εκπροσώπους των δανειστών, συνέταξε επιστολή μέσω της οποίας η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται λοιπόν σε 4 σημεία. Τα πρώτα δύο θα μπορούσαν να θεωρηθούν σχεδόν ανώδυνα, υπό την έννοια ότι εξ αρχής η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι το βοήθημα στους χαμηλοσυνταξιούχους συνιστά εφάπαξ παροχή και η αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου έχει ισχύ ενός έτους. Αυτές οι διαβεβαιώσεις όμως τώρα παρέχονται και εγγράφω στους δανειστές. Τα δύο επόμενα σημεία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστούν νίκη της ομάδας Σόιμπλε, καθώς η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται πρώτον σε περίπτωση κατά την οποία το 2016 το πρωτογενές πλεόνασμα υπολείπεται του στόχου 0,5% του ΑΕΠ, τότε αυτόματα ενεργοποιείται ο κόφτης, όχι γενικά και αόριστα, με περικοπές δαπανών αλλά με μειώσεις συντάξεων. Επομένως, αν κρυθεί από τη Eurostat τον Απρίλιο ότι οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις δεν ικανοποιήθηκαν, τότε η κυβέρνηση θα αναγκαστεί επί της ουσίας να πάρει πίσω μέρος του χριστουγεννιάτικου μπόναμα στους χαμηλοσυνταξιούχους. Κατά την εκτίμηση του Υπουργού Οικονομικών, αυτό το ενδεχόμενο είναι εξαιρετικά απίθανο, ιδίως εφόσον κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 7,5%.
3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι πρώτοι καχύποπτοι υπενθυμίζουν όμως ότι οι αρχικές εκτιμήσεις για το 2015 αφορούσαν πρωτογενές πλεώνασμα 0,7% του ΑΕΠ, το οποίο μετά από τις μετρήσεις της Eurostat προσγειώθηκε στο 0,2%. Η άλλη δέσμευση αναφέρει ότι αν υπάρξει στο μέλλον υπεραπόδοση πλεονάσματος, αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά κατόπιν συμφωνίας με τους θεσμούς, μόνο σε στοχευμένα μέτρα για την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας ή για τη μείωση των φορολογικών βαρών, για τη δημιουργία μαξιλαριού ρευστότητας και για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πρακτικά λοιπόν, τα πεδία μελλοντικής πιθανής διανομής της υπέρβασης πρωτογενούς πλεονάσματος είναι προκαθορισμένα και εφόσον υπάρξει η σύμφωνη γνώμη των δανειστών. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες πάντως, στο Οικονομικό Επιτελείο αλλά και στην Κομισιόν έφτασε μήνυμα από τους θεσμούς ότι μετά την αποδοχή της επιστολής Τσακαλώτου, κύκλοι των δανειστών θέτουν ήδη ζήτημα λήψεως ισοδύναμων μέτρων για την αναστολή των αυξήσεων του ΦΠΑ. Τα μέτρα αυτά θα αφορούν το 2017. Είναι άσχετα από την παροχή στους συνταξιούχους που σχετίζεται με το πρωτογενές πλεώνασμα του 2016 και οι δανειστές ήδη τα ποσοτικοποιούν εκτιμώντας τα σε περίπου 100 με 150 εκατομμύρια ευρώ. Έχοντας κατά νου προφανώς πως επίκειται ένας νέος γύρος ακραίων αξιώσεων από ισχυρή μερίδα των δανειστών, ο Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί έσπευσε άμεσα να προκαταβάλει θετικά και δημοσίως τις εξελίξεις, χαιρετίζοντας την αναγγελία από τον Γερούν Ντάισεμπλουμ ότι με την επιστολή Τσακαλώτου έκλεισε το θέμα των εξαγγελιών Τσίπρα και επανέρχονται πλέον σε ευθεία πορεία οι διαβουλεύσεις για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για ελάφρυνση του χρέους. Η επιλογή της κυβέρνησης τώρα να μην δώσει στη δημοσιότητα ολόκληρη την επιστολή παρά μόνο να εκδώσει ενημερωτικό non-paper για το περιεχόμενό της αποδοκιμάστηκε από την αντιπολίτευση. Το αίτημα που διατύπωσαν στελέχη και δυνάμεις της, όπως η Νέα Δημοκρατία, η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι, για δημοσιοποίηση της επιστολής και γνωστοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Αθήνα έναντι των εταίρων, παραμένει σε ισχύ και αναμένεται να επανέλθει με την επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο πρόεδρος της Βουλής πάντως, ο κ. Νίκος Βούτσης, επιχείρησε να διασκεδάσει τις αντιδράσεις, δηλώνοντας ότι ούτως ή άλλως τέτοιες επιστολές συνήθως διαραίουν από τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, να λοιπόν που τα πράγματα αρχίζουν πάλι να παίρνουν τον δρόμο τους, βεβαίως με μια ευνηδιαστικά θα λέει κανείς ρεαλιστική προσγείωση όσον αφορά την κυβέρνηση, καθώς αποδέχεται αυτόν τον κόφτη για τον οποίο είχαμε κάνει λόγο από τα τέλη Νοεμβρίου. Ο κόφτης αυτός, ο κόφτης των δημοσίων δαπανών, ο κόφτης των συντάξεων θα είναι το κλειδί για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, θα είναι ένα βασικό προαπαιτούμενο. Να δούμε όμως πώς η κυβέρνηση θα δεσμευθεί απέναντι σε αυτό, τι θα αναγκαστεί να ψηφίσει, διότι ανοίγει πάλι η γραμμή διαπραγμάτευσης με τους εταίρους πιστωτές, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος θα ενεργοποιηθούν και πάλι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έκλεισε και η δεύτερη αξιολόγηση. Λοιπόν, να καλωσορίσω το σημερινό μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Νίκος Αντωνίου, ο οποίος είναι δεύτερος επιλαχών βουλευτής στο υπόλοιπο της Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Αντωνίου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου, που σήμερα θα είστε μαζί μας, διότι θα μπορέσουμε να δούμε, να φωτίσουμε μάλλον, ποιος είναι αυτός ο εναλλακτικός δρόμος, ο οποίος ενδεχομένως να είναι και μια αξιόπιστη και ουσιαστική πρόταση για έξοδο από μια κρίση από την οποία δεν μπορούμε να βγούμε. Τα τελευταία πόσα χρόνια έχουμε χάσει πλέον το μέτρημα, αλλά από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι ο δρόμος είναι ένας πολύ πολύ συγκεκριμένος δρόμος, τον οποίο τώρα αυτή η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να ακολουθήσει. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση πάει να υιοθετήσει την δέσμευση απέναντι σε ένα κόφτη. Όμως, σίγουρα, από την άλλη πλευρά, εσείς ως Νέα Δημοκρατία και φαντάζομαι και εσείς προσωπικά, έχετε να κάνετε πολλές κριτικές, να διατυπώσετε τις δικές σας προτάσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, ήθελα, κύριε Αντωνίου, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από το εξής. Μιλάμε ότι αρχίζουμε και στενοχωριόμαστε για κόφτη ο οποίος μπορεί να μπει στις τάξεις φέτος, που το πρωτογενές πλεώνασμα είναι στα επίπεδα που είναι. Το 2018, που το πρωτογενές πλεώνασμα θα είναι στο 3,5%, εκεί πώς θα βγουν αυτά τα νούμερα? Και πραγματικά, εάν
έστω ότι έχουν γίνει εκλογές και η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, πώς θα εξασφαλίσει να πετύχει αυτούς τους στόχους, αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα, με ποια εργαλεία, τι θα κάνει και βεβαίως θα πρέπει να διατηρήσει και ψηλά τα πρωτογενή πλεονάσματα, δεν φαντάζομαι για μια δεκαετία, αλλά φαντάζομαι ότι μέχρι το 2020-2021 θα έχουμε σημαντικές δεσμεύσεις για να μας δώσουν τα υπόλοιπα μέτρα για το χρέος. Καταρχήν να πούμε ότι η όλη ουσία και, όλη, και το όλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής που ασκεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Η πρώτη βασική παράμετρος είναι και το πώς διαχειριζόμαστε σχέση μας με τους εταίρους. Οι εταίροι έχουν μια συγκεκριμένη θέση. Εμείς τι λέμε? Κάνουμε μεταρρυθμίσεις, βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο και πηγαίνουμε και διαπραγματευόμαστε τους εταίρους και τους λέμε πάρτε τις μεταρρυθμίσεις αυτές και δώστε μας χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μακροχρόνια περιθώρια δημοσιονομικής προσαρμογής. Τι σημαίνει όμως αυτές οι μεταρρυθμίσεις και γιατί έρχονται σε αντίθεση οι δύο πολιτικές πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ? Εμείς λέμε ξεκάθαρα από πού θα προκύψουν αυτοί οι αριθμοί, από την περικοπή των δημοσίων δαπανών. Ναι. Αυτό που προφανώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ δεν θέλει ούτε να τα ακούει, έχει μια αλλεργία, γιατί προφανώς είναι φυσικασμένη και την ευνοεί να καλλιεργεί το πελατειακό κράτος. Ναι. Για μας περικοπή και περιστολή δημοσίων δαπανών σημαίνει ένας εξορθολογισμός της δημόσιας διοίκησης, να περικοπούν οι δαπάνες, να γίνουν ριζοσπαστικές καινοτόμες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση, στο ασφαλιστικό και στα εργασιακά. Θυμίζω ότι τα εργασιακά αυτή τη στιγμή που θεωρείται τροχοπέδι για την κυβέρνηση στο κλείσιμο της αξιολόγησης, σκεφτείτε το ζήτημα των πρόωρων συντάξεων. Τι ωφέλη οικονομικά θα είχαμε? Από εκεί και πέρα, το ζήτημα το φορολογικό. Μπορεί να γίνει ανάπτυξη με αυτή την υπερφορολόγηση? Σαφίστατα και όχι. Για να έρθουν νέες επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, χρειάζεται να υπάρχει χαμηλή φορολόγηση. Αυτή τη στιγμή η φορολόγηση των επιχειρήσεων είναι στο 29%. Δηλαδή, παράγοντες ανασταλτικοί και μη ελκυστικοί για να έρθουν ξένες επενδύσεις και να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Εκεί λοιπόν ποντάρουμε κι εμείς. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα και δυστυχώς έχουμε κάνει και εμείς το λάθος, έχουμε κάνει όμως την αυτοκριτική μας, έχουμε το γνώρισμα αυτό και γι' αυτό βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Στο παρελθόν υπήρξαν και λάθη και παραλήψεις σε ό,τι αφορά το να λειτουργήσουμε, δεν θα πω ρουσφετολογικά, ναι, αλλά το να γίνουν κάποια λάθη με την πολιτική των ημετέρων. Εμείς λέμε τέρμα το πελατειακό κράτος. Κομματικοί καρανίκες δεν θα υπάρχουν. Δεν θα δουλεύει ο ελληνικός λαός εις βάρος όλων. Δηλαδή, οι πολλοί να πληρώνουν για τους λίγους. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να έρθουν κάποια νούμερα, τα οποία νούμερα θα πρέπει να συνδυάσουν ή πολύ αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ή μια εκρηκτική ανάπτυξη. Αυτή την εκρηκτική ανάπτυξη πώς θα την προσφέρετε? Αν και βλέπω ότι οι εκτιμήσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και της Κομισιόν είναι ότι θα αρχίσει η ανάπτυξη μέχρι το 2018 να ανεβαίνει σημαντικά και να ξεπερνάει το 2,5%. Αυτή η ανάπτυξη είναι αυτό ακριβώς που σας λέω. Θα προκύψει από τη χαμηλή φορολογία. Σας θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή φεύγουν χιλιάδες επιχειρήσεις και πάνε στο εξωτερικό. Μα πώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όταν υπάρχει τόση μεγάλη ανεργία? Θα σας πω ένα συγκεκριμένο περιστατικό, ότι στο φετινό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παραδώσει η ίδια κυβέρνηση, ναι, προβλέπεται η ανεργία να κυμανθεί στο επίπεδο του 22,6%. Σκεφτείτε ότι η εποχή Σαμαρά, η πρόβλεψη το 2014 για το 2015 ήταν στο 19,6. Δηλαδή ήταν 3 ποσοστιαίες μονάδες παραπάνω από την πρόβλεψη του 2014. Δηλαδή είμαστε στον πρώτο όροφο, πέσαμε στο υπόγειο και τώρα θα πανηγυρίσουμε αν φτάσουμε στο ισόγειο. Άρα λοιπόν πώς μπορεί να φτάσει η ανάπτυξη? Που και πάλι θα τονίζω ότι ναι, τα νούμερα είναι σημαντικά, ναι, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε όμως την ουσία. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τα νούμερα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα, γιατί αυτό που λέτε είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια ανάπτυξη η οποία θα διαχειριστεί στην κοινωνία. Βεβαίως. Πώς θα διαχειριστεί αυτή η ανάπτυξη στην κοινωνία όταν βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει χαρακτηριστικά πια δεκαετίας. Δηλαδή μιλάμε για ονομαστικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Θυμόμαστε ότι και η κυβέρνηση Σαμαρά μιλούσε για ανάπτυξη. Είχε πετύχει ανάπτυξη. Είχε αρχίσει να υπάρχει ονομαστική ανάπτυξη.
Απ' την άλλη πλευρά όμως τότε η κοινωνία διαφόρησε και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο χαρτί είπα να παίξει αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει για μια ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη έστω ότι θα έχει και κάποια ποσοστά του χρόνου τα οποία θα είναι βελτιωμένα σε σχέση με τα φετινά. Θα το καταλάβει αυτό η κοινωνία. Αυτό δεν είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μπαίνει πλέον σαν μεγάλο πρόβλημα και συνέχεια οδηγεί στην αρνητική ψήφο? Το λάθος και η διαφορά μεταξύ κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνησης Σαμαρά είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε το λαϊκισμό. Και το μεγαλύτερο λάθος ήταν και εμείς να υιοθετήσουμε αυτό το λαϊκισμό. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να τάξουμε τα πάντα στους πάντες, όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας. Εμείς όμως έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Λέμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη. Το μέλλον της οικονομίας, το μέλλον όλων των παραγωγικών δυνάμεων είναι στην ελεύθερη οικονομία, στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Εκεί θα προκύψει ανάπτυξη, εκεί θα προκύψει η θέση της απασχόλησης και όχι στον κρατισμό που τον ενισχύει με κάθε τρόπο η σημερινή κυβέρνηση. Όταν λοιπόν μειωθεί η φορολογία, από εκεί θα προκύψουν όλα. Η φορολογία τώρα, επειδή μπήκατε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Αντωνίου, και επειδή είστε και ένας άνθρωπος νέος και μάλιστα προηγουμένως λέγαμε πριν ξεκινήσουμε ότι έχετε θητεύσει και δίπλα στον Πέτρο Δούκα, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος και πετυχημένος οικονομολόγος. Η φορολογία τώρα, πώς θα πείσετε εσείς τους πιστωτές να μειώσουν τη φορολογία όταν βλέπουμε ότι αυτό το οποίο ικανοποιεί κατεξοχήν την πλευρά των Ευρωπαίων, γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει την κριτική του, είναι αυτή η υψηλή φορολογία, η οποία είναι χαρακτηριστικό του τρίτου μνημονίου για να επιθεθούν οι στόχοι. Και αυτό το είδαμε και από το πρώτο μνημόνιο και από το δεύτερο μνημόνιο. Πώς λοιπόν θα έρθετε τώρα εσείς, εάν γίνετε κυβέρνηση, να πείτε, κύριοι πιστωτές, εμείς θα έχουμε αποτελέσματα μειώνοντας τη φορολογία? Βεβαίως. Και πού θα προκύψουν τα νούμερα? Και πώς θα προκύψουν ακριβώς η αξιοπιστία για τους σχεδιασμούς που θα κάνετε? Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι θα προκύψει από την περικοπή των δημοσίων δαπανών. Και όταν λέμε περικοπή δημοσίων δαπανών, έχει παρερμηνευτεί αυτή η πολιτική φρασιολογία με το να πιστεύουμε ότι θα διώξουμε δημοσίους υπαλλήλους. Όχι, για μας περικοπή δημοσίων δαπανών σημαίνει εξορθολογισμός της δημόσιας διοίκησης, σημαίνει κατάργηση φορέων οι οποίοι πολλές φορές είναι φαντάσματα, είναι βάρος για το κράτος, πληρώνουμε χωρίς λόγο. Ναι. Αυτοί θα πρέπει να καταργηθούν. Και διάφορες άλλες καινοτομίες στη δημόσια διοίκηση. Από εκεί θα προκύψουν τα χρήματα και έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε και τη φορολογία. Αυτό όμως η κυβέρνηση δεν θέλει να το κάνει, γιατί προφανώς δεν θέλει να αναλάβει το πολιτικό κόστος. Αντίθετα, τι κάνει? Προσπαθεί ακόμη και σήμερα να προσλαμβάνει κόσμο, να κάνει το πελατειακό της στρατό, και αυτό να το πληρώνει ο Έλληνας πολίτης με υψηλή φορολογία. Οι Ευρωπαίοι αυτό μας λένε. Κάντε περικοπή δημοσίων δαπανών. Εμείς όμως δεν τους ακούμε. Προτιμούμε να προκύψουν τα νούμερα αυτά από την υπερφορολόγηση. Εσείς, κύριε Αντωνίου, θεωρείτε ότι κακώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε αυτά τα επιδόματα στους χαμηλοσυνταξιούχους, εάν τελικώς αποδειχθεί ότι δεν θα χρειαστεί να υπάρξει κάποιος κόφτης και επανέλθει η δεύτερη αξιολόγηση στην τελική της ευθεία και ολοκληρωθεί? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας πολίτης και καμία πολιτική δύναμη που δεν είναι υπέρ του να δοθεί αυτό το επίδομα στους συνταξιούχους. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Στους χαμηλοσυνταξιούχους κιόλας. Λοιπόν, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Το ζήτημα όμως είναι άλλο. Ναι. Πρώτον, αυτή η παροχή δεν είναι 13η σύνταξη που τη λανσάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είναι μια εφάπαξ παροχή που το ξέρουμε πολύ καλά, τους τα πήρε νωρίτερα και τους θα πάρει ακόμη περισσότερα. Ναι. Τους τα πήρε με την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τους τα πήρε με την περικοπή των επικουρικών συντάξεων κατά 60% και τους τα πάρει με τη νέα φορολογία, γιατί θυμίζω στον προϋπολογισμό του 2017 υπάρχουν, προβλέπονται μάλλον, 3,5 δις νέα μέτρα. Ναι. Λοιπόν, οπότε είναι σε αυτό ότι κανείς δεν είναι αντίθετος σε αυτό. Ναι. Το ζήτημα όμως είναι άλλο. Το μνημόνιο που ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε λέει ξεκάθαρα ότι για οποιαδήποτε παροχή χρειάζεται η συνεννόηση, η συγκατάθεση των θεσμών. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο. Το πρόβλημα το δημιουργεί ο κύριος Τσίπρας. Αυτός υπέγραψε αυτή τη συμφωνία ότι οποιαδήποτε παροχή κάνει να πρέπει να πάρει την έγκρισή τους. Δεν τους την πήρε και τώρα έρχεται σε σύγκρουση και βάζει σε κίνδυνο την ίδια τη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας και την ίδια την αξιολόγηση. Και πραγματικά, αν η αξιολόγηση καθυστερήσει ακόμη, θα είναι τραγική για τη χώρα. Θυμίζουμε ότι ο ίδιος ο κύριος Τσακαλώτος έλεγε ότι αν δεν καταφέρει η αξιολόγηση να κλείσει μέχρι 5 Δεκεμβρίου, θα είναι καταστροφή.
Πάμε λοιπόν να μπει ο Γενάρης. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, εγώ σας καλώ τώρα να σχολιάσετε εδώ αυτά τα οποία βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης από κύκλους του Μαξίμου που λένε τα εξής. Η συμμαχία των προθήμων αποκαλύπτεται για άλλη μια φορά. Η πραγματικότητα είναι ότι 1.600.000 χάμηλοι συνταξιούχοι πήραν φάπαξ τη 13η σύνταξη, ενώ οι μόνοι που είπαν όχι στους χάμηλους συνταξιούχους ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μετά από οδηγίες. Και σύμφωνα επίσης με τους ίδιους κύκλους του Μαξίμου, όπως βλέπω εδώ στα site, η αναστολή αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά που δέχονται προσφυγικές ροές ήταν για το 2017, ήταν σαφές και στη σχετική τροπολογία στη Βουλή. Ούτε αυτό αναρωτιούνται οι κύκλοι του Μαξίμου, δεν κατάλαβαν στη Νέα Δημοκρατία και το ποτάμι. Σας ακούω. Καταρχήν, αυτό είναι πολύ λανθασμένο να πούμε, γιατί με αυτό προσπαθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναγκαστικά να μας θέσει σε ένα στρατόπεδο, να μας πει ή ψηφίζετε και είστε μαζί μας και άρα απέναντι στους εταίρους, ή δεν ψηφίζετε και είστε με τους εταίρους και απέναντι στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε με τους Έλληνες και την Ελλάδα. Αλλά δεν θα υιοθετήσουμε το λαϊκισμό και να κοροϊδεύουμε τον Έλληνα πολίτη, δίνοντάς του κάτι που του το έχουμε πάρει και που ξέρουμε ότι αυτό που του δίνουμε θα το πάρουμε εις διπλού σε λίγους μήνες. Μέσα από τη φορολογία, μέσα από τα νέα μέτρα. Γι' αυτό ακριβώς και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε παρόν. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς σήμερα έκλεισαν οι τιμές στο χρηματιστήριο. Μια τελική ευθεία της χρονιάς, κατά την οποία το χρηματιστήριο κλείνει με μια θετική προσδοκία, διότι εξομαλύνεται πάλι η διαδικασία για την δεύτερη αξιολόγηση. Πάμε λοιπόν να δούμε τις βασικές μετοχές. Βλέπουμε εδώ πέρα ο ΠΑΠ 8,07, 1,34%, ανωδικά η Πειραιώς συν 3, ανωδικά η Εθνική συν 3,86, ανωδικά η Α 1,61, 1,89 η Α, 0,63, 3,44% ανωδικά η Eurobank, ο ΤΕ 8,65, η ΔΑΠ 5,78 και βλέπουμε και τις υπόλοιπες μετοχές, μια ημέρα κατά την οποία η αγορά κινείται με εξομάλυνση χωρίς να παρουσιάζει ακραίες αντιδράσεις. Πάμε να δούμε τώρα και τους υπόλοιπες και τις υπόλοιπες τιμές. Βλέπουμε εδώ πέρα πρώτη κολόνα οι μετοχές του FTSE 25, για εκτέρνα 2,24, 2,28% ανωδικά. Μια μετοχή που θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη χρονιά που έρχεται, ΔΕΗ 2,87, 0,35. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η επιβίωση της ΔΕΗ, κύριε Αντωνίου, και ήθελα από εσάς ένα σχόλιο με δεδομένο ότι η ΔΕΗ δεν είναι μόνο μια εισηγμένη εταιρεία, αλλά είναι ένας βασικός πυλώνας επιβίωσης, ανάπτυξης της οικονομίας μας, της βιομηχανίας μας, της παραγωγικής μας πλευράς. Παρά τα αυτά, η ΔΕΗ έχει πάρα πολλά προβλήματα και ο κύριος Κρέκας είπε ότι η ΔΕΗ θα μπορεί να χρεοκοπήσει μέσα στο 2017. Σας ακούω. Η ΔΕΗ, όπως και άλλοι δημόσιοι φορείς και ΔΕΚΟ, ναι, θα πρέπει να επανεξεταστεί ο τρόπος λειτουργίας τους, θα πρέπει να γίνουν ριζικές και καινοτόμες μεταρρυθμίσεις στο συνδικαλιστικό κομμάτι, ναι, γιατί αυτό, όπως ξέρουμε, έχει επιφέρει την υπερχρέωση της ΔΕΗ. Και δεν σας κρύβω ότι είμαι από αυτούς που είμαι φανερά υπέρ του να μετοχοποιηθεί ένα κομμάτι. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Θεωρείτε ότι αυτό θα είναι η λύση, θα είναι ένα πρώτο βήμα? Βεβαίως. Σε μια ελεύθερη και ανταγωνιστική οικονομία, η ΔΕΗ έτσι θα μπορέσει να έχει και καλύτερες παροχές και φυσικά και μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων. Γιατί αυτή τη στιγμή πληρώνει πάρα πολλά και δεν μπορεί να παράγει τα αντίστοιχα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα σιγά σιγά και τις υπόλοιπες μετοχές. Λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη πεντάδα. Πάμε να δούμε τώρα τις υπόλοιπες μετοχές του FTSE 25. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα και τις υπόλοιπες μετοχές. Βλέπουμε τη MIG, η οποία κλείνει κοντά στα 15 cents, 0,142, 13,35 η Motor Oil, EHAE 4,74. Πάμε και στην επόμενη ομάδα. Εδώ λοιπόν θα δούμε την τελευταία. Η πρώτη είναι, πάμε να δούμε πάλι την δεύτερη και να καταλήξουμε στην τρίτη. Πάμε γρήγορα, την έχουμε δει αυτή, εδώ έχουμε τη δεύτερη, έχουμε άλλη. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την επόμενη. Λοιπόν, εδώ είναι και η τελευταία ομάδα των μετοχών του FTSE 25, των βασικών μετοχών του FTSE 25. Τις βλέπουμε εδώ πέρα, βλέπουμε το Jumbo, το οποίο πλέον στα 2 δις κεφαλαιοποίηση αποτελεί το όνειρο του ελληνικού επιχειρήν.
Μητυλινέος 6-11, Μητυλινέος ο οποίος μετά την απορρόφηση που έχει κάνει των θυγατρικών του και της ΜΕΤΚΑ θα είναι η μετοχή της χρονιάς, ίσως της επόμενης πλέον ισχυροποιείται πάρα πολύ, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και βλέπουμε επίσης το Folly Folly Group 18-69, Τιτάνας 21-80. Κλείνουμε εδώ τις ελληνικές μετοχές, πάμε να δούμε πώς κλείνουν οι διεθνείς αγορές. Να λοιπόν εδώ Dow Jones ο οποίος πλησιάζει τις 20.000 μονάδες. Η Γερμανία η οποία έχει σταθεροποιηθεί λίγο χαμηλότερα από τα 11.500, ο DAX και επίσης η Αγγλία, ο FTSE 100, ο οποίος είναι πάνω από τις 7.000 μονάδες. Και πάμε να δούμε τώρα και τις ισοτιμίες όπου ζούμε στον αστερισμό του ισχυρού δολαρίου. Βλέπουμε το ευρώ κάτω από το 1.05, βλέπουμε και τη στερλίνα η οποία έχει υποχωρήσει σημαντικά κάτω από το 1.23, σταθεροποιημένη με το ευρώ. Να ευχαριστήσουμε τον συνοθέτη μας. Αυτή είναι η εικόνα των αγορών. Μία εικόνα η οποία έχει σταθεροποιηθεί στον τελευταίο μήνα. Οι αγορές έχουν σταθεροποιηθεί σε κάποια επίπεδα. Οι ισοτιμίες έχουν σταθεροποιηθεί σε κάποια επίπεδα. Θα δούμε και σε επόμενες εκπομπές ποιες είναι οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις για την χρονιά που έρχεται. Να επανέλθουμε όμως στα δικά μας μέχρι να κλείσουμε το πρώτο μέρος. Και ήθελα, κύριε Αντωνίου, μιας και έχουμε μπροστά μας μια χρονιά στην οποία πάρα πολλά θα κριθούν στον τομέα της οικονομίας, να ακούσω από εσάς μια πρόταση στην οποία θα μπορέσετε να ενισχύσετε τις επενδύσεις, μιας και αυτός είναι ο βασικός στόχος πια για την ελληνική οικονομία, ο τρόπος για να μπορέσει να, η οικονομία να ανακάμψει με κάποιο πιο αξιόπιστο ρυθμό, χωρίς μια ανεμική εικόνα που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια και με μια ισχυρή προσδοκία για να μπορέσει και ο κόσμος να βρει δουλειά και να αρχίσει να μειώνει την ανεργία. Ποια είναι η αξιόπιστη πρόταση σε επενδύσεις, διότι έχουμε ακούσει πια τόσα πολλά και από, από όλες τις πλευρές που έχουν κυβερνήσει. Αυτό όμως δεν φαίνεται να το έχει επιτύχει ακόμα κανένας, παρά το γεγονός ότι έχουν εφαρμοστεί 3 μνημόνια. Νομίζω το βασικότερο είναι αυτό που το λέμε περίτρανα καθημερινά, η χαμηλή φορολογία, μείωση της φορολογίας. Να γίνουμε ελκυστικοί. Αυτό όμως πρέπει να μας πείτε πώς θα το πετύχετε απέναντι στους πιστωτές. Απέναντι στους πιστωτές. Λοιπόν, όταν κάνουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, όπως και στο εργασιακό, ναι. Και θα τονίσω τι εννοούμε μεταρρυθμίσεις στο εργασιακό, ναι. Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση είναι να φαλήρεις, πάει για λουκέτο. Ναι. Δεν θα ήταν προτιμότερο να γίνει μια σύμβαση, μια συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη. Ναι. Από το να κλείσει, δεν είναι καλύτερο αυτό? Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Αυτά είναι οι νέες συμφωνίες που θέλουμε να φέρουμε στα εργασιακά. Ναι. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με τη χαμηλή φορολογία και με τη δημιουργία κινήτρων, όπως για τις νέες επενδύσεις, τους νέους επιχειρηματίες, κινήτρων στον πρωτογενή τομέα, την αγροτική παραγωγή, κινήτρων στον τουρισμό, όλα αυτά θα φέρουν νέες επενδύσεις, κατ' επέκταση νέες θέσεις εργασίας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Νομίζω το βασικότερο είναι η φορολογία. Θα θυμίσω ότι το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, έχουν κλείσει 15.409 επιχειρήσεις. Είναι πραγματικά δραματικό. Αν θέλουμε λοιπόν να ανακάψουμε και να φέρουμε νέες επενδύσεις, μόνο με τη μείωση φορολογίας, το λέμε καθημερινά, αυτό μας έχει γίνει Ευαγγέλιο. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Μιας πριν κλείσουμε, κύριε Αντωνίου, και έχετε σπουδάσει και έχετε ασχοληθεί με τις πολιτικές επιστήμες. Ήθελα από εσάς ένα σχόλιο για την πορεία που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, για την πορεία που έχει η Ευρωζώνη. Αν αισθάνεστε ότι το 2017 θα είναι μια χρονιά στην οποία θα έχουμε ξεκαθαρίσματα, τα οποία θα έχουν μια, θα έλεγα, πιο ξεκάθαρη πορεία όσον αφορά αυτά που ο πυρήνας της Ευρωζώνης ζητά, ή μπορεί να έχουμε ενίσχυση αποσχιστικών τάσεων με αφορμή τις εκλογές που έχουμε σε χώρες κλειδιά, με αφορμή τα αποτελέσματα της Ιταλίας, με το γεγονός ότι έχουμε μπροστά μας εκλογές στη Γαλλία και, Ολλανδία, βεβαίως, Γερμανία. Και βεβαίως την κορύφωση στη Γερμανία μετά το καλοκαίρι. Καταρχήν φαίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχει μια έξαρση του εθνικιστικού κινήματος και του λαϊκισμού. Εγώ θα ταυτιστώ με την άποψη που είπε κάποτε ο Μάνος Χατζηδάκης, ότι δύο είναι οι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισμού. Ο ελιτισμός και ο λαϊκισμός. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο λαϊκισμός κερδίζει πάρα πολύ. Δηλαδή το να τάζουμε εύκολα
και πολλά σε όλους. Αυτό φαίνεται έχει βοηθήσει και έχει οθήσει την έξαρση της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Είδαμε και στην Αυστρία τι έγινε πρόσφατα. Βλέπουμε στη Γερμανία πως ανθίζει το ακροδεξιό κόμμα, το ίδιο στη Γαλλία. Σε συνδυασμό βέβαια και με τη διεθνή συγκυρία όπως είναι το προσφυγικό. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτό? Φυσικά με συνένωση και συνεννόηση μεταξύ των εταίρων. Δεν πρέπει ούτε ή τα ισχυρά κράτη της Ευρώπης όπως η Γερμανία να βλέπουν το φτωχό Νότο ως ότι είναι ένα σκαλοπάτι στη διπλωματία και στην πολιτική, γιατί αυτό δεν δημιουργεί συνεννόηση. Και τα βασικά θέματα επίσης είναι τα οικονομικά, που επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια ταύτιση απόψεων και ιδεών. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη σήμερα να έρθετε στην εκπομπή μας και να μας κάνετε αυτές τις εκτιμήσεις. Είμαστε σε μια χρονιά στην οποία όλα αυτά θα έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, και τα οικονομικά και τα πολιτικά, διότι φαίνεται το 2017 θα είναι μια καθοριστική χρονιά και μια χρονιά στην οποία ας ελπίσουμε ότι η χώρα μας σαν χώρα πια θα πάει καλά και δεν θα μπούμε στις περιπέτειες οι οποίες όλοι φοβόμαστε, με δεδομένο ότι είναι κρίσιμα αυτά που διακυβεύονται. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί για να δούμε τα ζητήματα των κόκκινων δανείων με την πολύ γνωστή σας δικηγόρο, την κυρία Βασιλική Τζορτζάτου. Σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά και πάλι μαζί. Λοιπόν, μετά την επιστολή Τσακαλώτου, η οποία έχει συγκεντρώσει το φως δημοσιότητας πάνω της, καθώς αποτελεί το βασικό μοχλό με τον οποίο ξεκινάει και πάλι η διαπραγμάτευση και πάμε προς ενεργοποίηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, το θέμα μας έρχεται στα δικά μας χρέη, στα δικά μας δάνεια, στα κόκκινα δάνεια. Εδώ πραγματικά ας ελπίσουμε ότι δεν θα χυθεί αίμα τους επόμενους μήνες, ότι θα υπάρχουν διευθετήσεις οι οποίες θα είναι πιο ρεαλιστικές για όλους, κυρίως δεν και για τις τράπεζες, οι οποίες τράπεζες καλούνται τώρα να περάσουν από ένα δύσκολο τεστ, από ένα τεστ το οποίο πραγματικά θα κριθεί κατά πόσο θα επιβιώσουν ή θα οδηγηθούν σε μια τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση. Η αγορά, όπως είδαμε στον τομέα των μετοχών, τηρεί μια στάση αναμονής, περιμένει. Μετοχές δεν έχουν έρθει καν στις τιμές των περσινών αυξήσεων, θα κλείσουν λίγο χαμηλότερα. Όμως, κομβικό σημείο αποτελεί και η δεύτερη αξιολόγηση, διότι άλλες τράπεζες θα είναι, εάν έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση και έχουμε μπει στο πακέτο της ποσοτικής χαλάρωσης, θα είναι οπωσδήποτε ωφελημένες, κερδισμένες, θα υπάρχει και προσδοκία αλλά και ευχερέστερη χρηματοδότηση. Και αλλιώς θα είναι αν αρχίσει και επικρέμεται μια κατάσταση επί μήνες, όπως φοβάται πάρα πολύ η οικονομία, μέσα από πολιτικούς τακτικισμούς. Και για τον λόγο αυτό θα έλεγα ότι εκείνο το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει να κάνει η σημερινή κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός θα είναι ή να πάει και να αποφασίσει να κλείσει μια αξιολόγηση γρήγορα ή να επιλέξει το δρόμο των εκλογών. Μια ατερμονούσα διαπραγμάτευση, η οποία θα κρατήσει επί μήνες και η οποία θα οδηγήσει σε μια μεγάλη απώλεια την οικονομία το 2017, είναι σίγουρο ότι θα βλάψει και τις τράπεζες και τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και τους κόκκινες δανειολήπτες, οι οποίοι θα παλεύουν με ένα ξυλάκι, θα έλεγε κανείς, με ένα μικρό κουπί μέσα σε έναν ωκεανό όπου δεν θα υπάρχει φως. Παρά τα αυτά, έχουμε μαζί μας την κυρία Βασιλική Τζορτζάτου, η οποία θα μας δώσει τώρα κάποια στίγματα στον τρόπο με τον οποίο κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία, τα υπάρχοντα εργαλεία για να επιτύχει καλύτερες συνθήκες σε σχέση με αυτά τα οποία θέλει να έρθει με τις τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια, να επιτύχει δηλαδή καλύτερες συμφωνίες, να φέρει αυτές τις υποχρεώσεις που έχει στα μέτρα του, να το διεκδικήσει αυτό με βάση πλεονεκτήματα τα οποία έχει, αλλά εκείνος ο οποίος δεν ξέρει τα νομικά ζητήματα, δεν ξέρει ποια είναι αυτά και σίγουρα θα χρειαστεί βοήθειες για να μπορέσει να εξασφαλίσει αυτά τα οποία μπορεί να εξασφαλίσει και κυρίως
να, να απαντήσει σε δικά σας ερωτήματα που θέλετε να βάλετε. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού θα είναι στη διάθεσή σας από τώρα. Μπορείτε να κάνετε τα τηλεφωνήματά σας για τα δάνειά σας, για θέματα που σας απασχολούν. Πάμε να δούμε και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, να βάλετε τα δικά σας ερωτήματα, να βάλετε τα δικά σας θέματα. Κύριε Τζοτζάτου, είναι εδώ μαζί μας για να δώσει τις απαντήσεις σε μια χρονιά κατά την οποία, η χρονιά αυτή η οποία λύγει, είναι η χρονιά εκείνη όμως η οποία οδηγεί στο 2017 τη χρονιά της αλήθειας για τα κόκκινα δάνεια, που νομίζω, Βασιλική, αρχίζουν πια οι τράπεζες να πιέζουν ασφυκτικά και να καταφεύγουν, θα έλεγα, και σε ακραίους τρόπους, και όπου ο δανειολήπτης δεν μπορεί να αμυνθεί αποτελεσματικά, να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Ναι, καταρχάς τώρα, ενώ είναι γιορτινές μέρες, ο κόσμος λείπει, πηγαίνει διακοπές, κάπου πηγαίνει αυτές τις μέρες, οι τράπεζες συνεχώς ενοχλούν και σήμερα ενοχλούν και την Παρασκευή ενοχλούσαν συνεχώς δανειολήπτες και τους πιέζουν, τους λένε ελάτε να υπογράψετε. Όλοι οι υπάλληλοι έχουν πάρει εντολή να υπογράψουν. Οι δανειολήπτες τι να υπογράψουν? Τη λύση που τους προτείνει η τράπεζα, όχι τη λύση που πρέπει να υπογράψουν. Γι' αυτό το λέω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι παγίδες στην υπογραφή των λύσεων. Προσοχή. Το λέω και θα το λέω συνέχεια. Δεν θα πηγαίνετε ποτέ μόνο στην τράπεζα. Πάντα πρέπει να πηγαίνουμε έναν ειδικό. Δηλαδή, εκεί που δεν το περιμένεις, ξαφνικά άλλα σου λέει υπάλληλος, άλλα σε διαβεβαιώνει ότι θα γράφει σύμβαση και άλλα υπογράφει και άλλα σε βάζει να υπογράφει. Δεν θέλω να πω ότι κάνουν απάτες. Απλά πρέπει να είναι πολύ, πάρα πολύ προσεκτικοί οι δανειολήπτες. Και να μην φέρουμε και την καταστροφή. Η αλήθεια είναι μία, ότι όταν φερθούν πολύ έξυπνα, ξέρουν τα δικαιώματά τους και πάνε μαζί με κάποιον ειδικό, θα βρουν τη σωστή λύση, η οποία πιθανόν να τους βγάλει και από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα. Δηλαδή, με το να τους οι παλιές λύσεις που είχαν υπογράψει παλιά και έλεγαν ναι, να γίνει μια επιμήκυνση του δανείου. Ναι, γίνεται επιμήκυνση του δανείου, αλλά δεν σημαίνει να το πληρώσει 10 φορές επάνω λόγω της επιμήκυνσης. Ο σκοπός να βρεθεί μια λύση και να μην πληρώσει πολύ περισσότερα και να μπορέσει να δώσει τη δόση που τον εξυπηρετεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Απλά πρέπει να έχει καλές γνώσεις ο δανειολήπτης και να είναι μαζί με έναν ειδικό. Υπάρχουν τρόποι, πιστέψτε με, και να μειώσει τη δόση του και να κάνει κούρεμα του δανείου και να παγώσει ένα μέρος του δανείου, που είναι αυτή η λύση η οποία τώρα προτείνουν, να παγώσει ένα μέρος του δανείου το οποίο δεν θα το κίζεται. Θα πληρώνει το υπόλοιπο. Λέμε σαν να δένει, ας πούμε, 100.000 θεωρητικά, το μισό παγώνει για 10 χρόνια, το υπόλοιπο το πληρώνει κανονικά, τις υπόλοιπες 50.000, τις πληρώνει κανονικά το δανειολήπτης και μάλιστα θα του γίνει και κάποια έκπτωση στο τέλος, εάν είναι συνεπής στις υπόλοιπες. Τώρα, το υπόλοιπο που παγώνει, μετά από 10 χρόνια θα βρει μια άλλη λύση και ανάλογα, δηλαδή αν δεν το κίζεται, το συμφέρει πάρα πολύ αυτή η λύση. Το θέμα όμως να μην παρασυρθεί και νομίζει ότι παγώνει ένα μέρος του δανείου και το κίζεται όπως είναι με τα σημερινά δεδομένα. Βέβαια, τώρα θα ξεκινήσει και ο νέος κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος έχει πλέον πολύ συμφέρουσες λύσεις. Γι' αυτό το λόγο πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός και έχει τον νόμο με το μέρος του. Πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω. Αν είναι προσεκτικός, θα τα καταφέρει και όλα και θα βρει τη σωστή λύση που θα τον βγάλει από αυτή τη δραματική. Αυτή τη στιγμή όλοι βρίσκονται σε ένα τέλμα. Και ας μην κοροϊδευόμαστε, οι πληστηριασμοί έρχονται, αν δεν είναι προσεκτικοί οι δανειολήπτες. Και όταν τους καλούν οι τράπεζες, πρέπει να συνεργάζονται, δηλαδή να ανταποκρίνονται, να πηγαίνουν στο να έχουν μια επικοινωνία. Δεν λέω να υπογράφουν, να έχουν μια επικοινωνία με τις τράπεζες. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες γίνεται ένας πανικός από τις τράπεζες. Να υφαρπάσουν πραγματικά την υπογραφή του δανειολήπτη και άλλα λένε, και φέρε λέει και έναν εγγυητή, φέρε και κάποιον άλλο συνοφιλέτη, δηλαδή γίνεται ένα σκαμός. Γιατί όμως το κάνουν αυτό οι τράπεζες? Οι τράπεζες πάνε να κλείσουν όπως δάνεια για να τα παρουσιάσουν ως ενήμερα, την ώρα που ξέρουν ότι μετά από 2-3 δόσεις οι δανειολήπτες πάλι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και τότε πάλι θα έχουν το πρόβλημα όσον αφορά και τους ολογισμούς τους αλλά και την ευρωπαϊκή εποπτεία. Γιατί οι τράπεζες δεν μπαίνουν σε μια βαθύτερη και πιο αποτελεσματική ανάλυση, ώστε και να δείξουν ότι παίρνουν κάποια λεφτά και να αποφύγουν παλινδρομήσεις, διότι μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά από αυτά τα μέτρα είναι μέτρα τα οποία δεν θα οδηγήσουν κάπου, διότι πολλές φορές οι δανειολήπτες είτε είναι άνθρωποι, οι προβληματικοί αυτοί δανειολήπτες, είτε άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει αυτά τα οποία ήταν η περιουσία τους, τα λεφτά τους, τα λοιπά, είτε είναι στρατηγικοί, πώς να το πούμε, κακοπληρωτές και χρεοκοπημένοι, οι οποίοι τα έχουν αλλού και πάλι τράπεζες θα μπορούσαν να τα βρουν. Δηλαδή, οι τράπεζες εδώ
Βασιλική, ποιο είναι το συμπέρασμά σου? Θα έχουν μια πιο ρεαλιστική πολιτική ή θα επιμένουν σε αυτό το οποίο θεωρητικά είναι εκείνο που πρέπει να πετύχουν, το οποίο επί της ουσίας όμως θα κάνουν μια τρύπα στο νερό? Ναι, κοίταξε, αυτή τη στιγμή παλεύουν να κάνουν μια τρύπα στο νερό. Βασιλική μου, να δώσουμε το λόγο σε μια τηλεθεατρία μας. Ναι. Λοιπόν, ελάτε κυρία Στέλλα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Και χρόνια πολλά κιόλας. Επίσης, καλή χρονιά. Καλή χρονιά λέμε από τώρα, ναι. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία. Ο σύζυγός μου είχε πάρει ένα δάνειο καταναλωτικό 7.000 ευρώ. Ναι. Εν τω μεταξύ έχει πεθάνει 10 χρόνια τώρα. Και η τράπεζα ενοχλάει εμένα συνέχεια. Βέβαια, το έχετε κληρονομήσει. Αν δεν κάνετε αποποίηση, έχετε κληρονομήσει το δάνειο. Ναι. Με αυτά που λέμε, κληρονομούνται το δάνειο. Ναι. Τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα για να... Γιατί εγώ παίρνω μια σύνταξη και έχω και ένα παιδί τυφλό. Πω... Και το συντηράω. Τι πρέπει να κάνω? Προσπαθήστε. Έχει, τι εισοδήματα έχετε, μια πολύ μικρή σύνταξη? Έχω 900 ευρώ παίρνω, γιατί ήταν στρατιωτικός ο σύζυγος. Ωραία. Έχετε ακίνητα στο όνομά σας? Έχω, ναι. Και άλλα ή μόνο ένα? Όχι, αυτή την κατοικία που μένω. Δεν έχετε κάτι άλλο? Όχι, όχι. Κοιτάξτε, μπορείτε να ενταχθείτε και στο νόμο Κατσέλη, επειδή έχετε μόνο ένα σπίτι, ε. Ναι, ναι. Επιμένω για τον νόμο Κατσέλη. Όταν έχεις ένα σπίτι, μπορείς να ενταχθείς στον νόμο Κατσέλη. Αν έχεις και άλλα κίνητα, δεν μπορώ εγώ σαν δικηγόρος να σου εγγυηθώ. Το ζητάμε στην αίτηση, δεν είναι σίγουρο ότι θα αποφύγετε την εκποίηση. Μάλιστα. Η μία λύση είναι να ενταχθείτε στον νόμο Κατσέλη. Η άλλη λύση, για να γίνει κάποιο κούρεμα, γιατί τώρα οι 7.000 πρέπει να έχουν ανέβει, υποθέτω. Η άλλη λύση είναι. Τέσσερις ήταν. Δίναμε το δάνειο εμείς και είχαν μείνει 4.000. Και τώρα γίνανε 7 και πώς θα γίνουν, θα πάνε 50 στο τέλος. Λοιπόν, αλλιώς θα προσπαθήσετε να πάτε στην τράπεζα, να βρείτε μία λύση. Μάλιστα. Να ζητήσετε κούρεμα. Γίνονται, προτείνονται και καλές λύσεις αυτή τη στιγμή από την τράπεζα, αλλά δεν θα πάτε μόνοι σας. Μόνοι. Αν θα πάτε, σας υπογράφω ότι δεν θα έχετε κανένα καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Εντάξει, πρέπει να πάτε μαζί με κάποιον ειδικό στην τράπεζα και να προσπαθήσετε να βρείτε να κάνετε ένα κούρεμα, να μειωθεί επιτόκιο. Έχετε πάρα πολλές αναλλακτικές λύσεις που έχω και μπορείτε χαρτί να τις πετύχετε. Τι είπατε? Έχω και χαρτί του παιδιού μου ότι είναι τυφλό. Βέβαια. Ναι, το ανοίξει ευπαθείς ομάδες. Τι λέτε τώρα? Μάλιστα, εγώ το ξυπερετάω. Λογικό. Εγώ το έχω μαζί μου, εγώ το ταΐζω, εγώ όλα. Το τυφλό παιδί όλα δεν αυτά μπορεί είναι, μόνο όλα αυτά είναι μια δύσκολη κατάσταση, στην οποία σίγουρα η τράπεζα, εάν έχετε και κάποιο δικηγόρο μαζί, θα σας βοηθήσει. Ναι, καλά, μόλις της Στέλλα, μόλις της Κασίλα. Εάν θέλει την κυρία Τζορτζάτου, μετά το πέρας εκπομπής, μετά τις 9 παρα 5, μπορείτε να κάνετε το τηλέφωνό σας, να συμβουλευτείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας, να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση στο Banking News της Deutsche Bank, η οποία λέει για την κουβέντα την οποία κάναμε και προηγουμένως, ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμα διαβατήριο αξιοπιστίας, πρόκληση ή έξοδο στις αγορές και μόνο υποπροστασία. Μετά από haircut 74% και 3 προγράμματα στήριξης, δεν είναι εύκολο οι διεθνείς επενδυτές να δανείσουν πάλι την Ελλάδα. Υπάρχει όμως τρόπος, εμπιστοσύνη. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των θεσμών και των αγορών και όπως όλοι γνωρίζουν εύκολα μπορεί να χαθεί η εμπιστοσύνη και δύσκολα να ανακτηθεί, αναφέρει οικονομολόγος της Deutsche Bank που μίλησε στο Banking News. Ό,τι βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οι παθογένειες οικονομίας ή οι δημοσιονομικές αποκλίσεις ή το χρέος. Και άλλες χώρες έχουν κακούς αριθμοδείκτες. Το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι δεν εμπνέει εμπιστοσύνη και σε αυτό καταλυτικά αρνητικό ρόλο έχουν διαδραματίσει οι πολιτικές και οι πολιτικοί της Ελλάδας. Λοιπόν, τώρα τι είναι να αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως. Πάμε όμως να του ακούσουμε τι τώρα, θέλει να μας πει ο κύριος Παναγιώτης από το Κοροπή. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Σας ακούμε, ελάτε. Να είστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχω ένα πρόβλημα. Είχα πάρει ένα δάνειο από ένα σπίτι στο χωριό. Το είχα βάλει υποθήκη. Είχαμε μια επιχείρηση, η οποία δυστυχώς την πήρε το ποτάμι. Το σπίτι αυτό τώρα, εγώ με τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Τράπεζας, το μεταδίδασα στην κόρη μου. Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, η κόρη μου τώρα έχει, υπάρχει ένα άλλο σπίτι εδώ στο Κοροπή που έχει στο όνομά της. Και, αλλά είχε πάρει και αυτή ένα δάνειο για αυτό το σπίτι από την Alpha Bank. Ναι, ναι. Τώρα, θα γίνει το δικαστήριο, λέει, μεθαύριο. Το ένα σπίτι είναι στην Εθνική. Εννοείται δικαστήριο για τον νόμο Κατσέλη? Ναι, ναι. Ωραία.
Ποιος το κάνει, εσύ. Αυτοί μου είπαν μετά, ξέρω, λέει αυτό απαγορευόταν. Μα εγώ ρώτησα την τράπεζα και μου είπαν και στο συμβόλαιο μέσα γράφει ότι η μεταβίβαση, εκείνος που αποδέχεται τη μεταβίβαση είναι και υπεύθυνος για το δάνειο του σπιτιού. Τώρα, τι θα γίνει εδώ με αυτή την υπόθεση, ποιος μπορεί να μας δώσει μια απάντηση. Εγώ. Λοιπόν, για πείτε μου, καταρχάς το νόμο Κατσέλη έχετε κάνει εσείς έτσι να ενταχθείτε ή η κόρη σας. Η κόρη μου. Η κόρη σας. Πόσα ακίνητα έχει στο όνομά της. Έχει αυτό που είναι εδώ στο Κοροπή και αυτό που είναι στο χωριό που της μεταβίβασα εγώ, που ήταν δικό μου αυτό. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όταν ενταχθεί, εάν γίνει δεκτή η αίτησή της να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και να της κάνει ένα κούρεμα του δανείου και να πληρώσει τόσεις, καταρχάς δεν. Πώς λένε, αποφεύγει την εκπίση, δεν εκποιείται, δεν πουλιέται. Η πρώτη κατοικία. Εντάξει, ναι. Η πρώτη κατοικία. Το υπόλοιπο, τώρα τα άλλα ακίνητα, δηλαδή το δεύτερο ακίνητο που έχετε, ναι, ναι μεν θα το ζητάτε στην αίτηση να μην γίνει εκποίηση του δεύτερου ακίνητου, του άλλου ακίνητου, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα το δεχθεί ο δικαστής. Εντάξει, δεν ναι, σας υπογράφει κανείς, θα το δεχθεί ο δικαστής. Ένα απόκειται στην κρίση του δικαστή. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, ποιος θα διεκδικήσει αυτό το ακίνητο, η τράπεζα που, έχουμε, που έχει δώσει τα λεφτά ή η Alpha Bank. Εδώ είναι η διαφορά τώρα. Διαφορά. Διότι το ένα σπίτι στο χωριό είχε μπει υποθήκη και είχα πάρει εγώ 70.000. Ωραία. Εγώ. Από ποια τράπεζα. Από την Εθνική. Ωραία. Λοιπόν, εγώ αυτό το σπίτι το μεταβίβασα στην κόρη μου μετά. Ωραία. Με τη σύμφωνη γνώμη της τράπεζας. Εννοείται θα υπάρχει η προσημείωση πάνω, έτσι δεν είναι. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει, τώρα, λέω και εγώ. Όταν ναι, γίνει το δικαστήριο, ναι, στο νόμο Κατσέλη, έχει μπει, είναι στη μέση η Alpha Bank. Και η Alpha. Λέει, για το άλλο σπίτι στο Κοροπή. Και ναι, λέει τώρα ο νόμος Κατσέλη, το ένα σπίτι λοιπόν το γλιτώνεις, το άλλο πρέπει να εκποιηθεί. Ναι. Ποια τράπεζα θα το εκποιήσει το σπίτι. Ποιο είναι πρώτη, ένα δίλημα. Ποια είναι η πρώτη κατοικία. Η πρώτη τράπεζα είναι η πρώτη ποιο θεωρείς, σε ποιο έχει δηλώσει ότι είναι η κατοικία της κόρης. Η πρώτη κατοικία είναι το Κοροπή. Εκεί, αυτό που έχει δηλώσει σαν πρώτη κατοικία, αυτό δεν εκποιείται. Δεν εκποιείται. Θα εκποιηθεί το επόμενο. Και θα διοριστεί και. Ποια τράπεζα θα το εκποιήσει, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, που δεν έχει ο δικαστής, αφήστε τις τράπεζες. Δεν είσαστε η δικαστική απόφαση. Δεν είσαστε δικαστική απόφαση. Η δικαστική απόφαση θα γράφει ότι θα γίνει ένα κούρεμα πιθανόν του χρέους. Πιθανόν, εάν γίνει δεκτή αίτηση, θα γίνει ένα κούρεμα του χρέους. Θα πληρώνει ένα ποσό σε 20 χρόνια, ανάλογα τι ζητάτε στην αίτηση, δεν ξέρω. Και θα διαταχθεί η εκποίηση του άλλου ακινήτου, πιθανόν να διαταχθεί εκποίηση, για να ικανοποιηθούν οι δανειστές. Αυτό θα τα γράφει η απόφαση του δικαστηρίου. Δικαστήριο, εντάξει. Μάλιστα. Αυτά δείτε, δεν έχει εκδοθεί η απόφαση, δεν έχει δικαστεί. Όχι, τώρα είναι το Γενάρη να γίνει. Ωραία. Όταν θα δικαστεί, θα βγει η λοιπόν, απόφαση. Κύριε Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε. Ναι. Οτιδήποτε άλλο θέλετε, είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας. Πάμε στον κύριο Θεόδωρο. Χρόνια πολλά, κύριε Θεόδωρο, από την Κηφισιά. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Χρόνια σας πολλά, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια νομική ερώτηση και μια φορολογική. Η νομική είναι πόσα χρόνια παραγράφεται το κτηματολόγιο αν κάποιος δεν δηλώσει ένα περιουσιακό του στοιχείο καθόλου. Εάν δεν μετά το δηλώσει. Πόσα χρόνια. Να ναι, σας πω. Λοιπόν, το ξέρω. Λοιπόν, εάν δεν έχετε δηλώσει ένα περιουσιακό στοιχείο στο κτηματολόγιο σας, έχετε το δικαίωμα να κάνετε δικαστήριο. Όχι, δεν το θέλω εγώ. Δεν το θέλω. Τι δεν θέλετε. Δεν το θέλω. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο είναι ένα αγροδασοτεμάχιο το οποίο δεν με ενδιαφέρει καν να το έχω στην κατοχή μου. Να το δηλώσω το εννοώ. Αν δεν θέλετε να το δηλώσετε στο κτηματολόγιο. Όχι, δεν το έχω δηλώσει καν το 8 στο κτηματολόγιο, οπότε έχουν περάσει το. Αλλά πότε παραγράφηκε το 5ο δημόσιο. Τώρα τι δεν υπάρχει παραγραφή. Αν δεν έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο, γιατί ναι, δίνονται κάποια. Δύο λεπτά, αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε ναι, ναι, ναι. Να σας πω τι γίνεται στην πράξη τώρα. Σας πω. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχουν χρόνια. Καταρχάς, εάν δεν δηλωθεί στο κτηματολόγιο, δίνεται μία παράταση για το κάθε κτηματολόγιο της κάθε περιοχής. Δίνεται μία παράταση να κάνετε μία αγωγή. Μία αίτηση. Λοιπόν, εάν περάσει αυτή η παράταση, πάντα, μέχρι στιγμής δίνουν παρατάσεις για να γίνουν αγωγές για το κτηματολόγιο. Μέχρι σήμερα σας λέω τι γίνεται. Όταν τελειώσει αυτή η χρονική προθεσμία, μετά που δεν ξέρουμε είναι εντελώς διαφορετική για το κάθε κτηματολόγιο,
Λοιπόν, όταν τελειώσει αυτή η προθεσμία, θα δούμε. Αν δεν δοθεί άλλη παράταση, έχει τελειώσει το θέμα. Εντάξει, και αυτόματα είναι... περιέρχεται στο δημόσιο. Φυσικά, δηλαδή. Αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή δίνουν συνεχώς παρατάσει όλα τα κτηματολόγια. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, κύριε Θοδωρά. Η επόμενη ερώτηση είναι, εγώ είμαι κάτοικος εξωτερικό, ζω στο εξωτερικό. Δεν έχω δηλώσει ποτέ στην Ελλάδα σε κάποια ΔΟΗ ότι είμαι στο εξωτερικό. Κάνω μηδενικές δηλώσεις αυτό 10 χρόνια. Φορολογείς στο εξωτερικό, δεν είναι φορολογούμε κανονικά, πληρώνω τους φόρους μου, έχω τις βεβαιώσεις μου, τα πάντα. Τα δηλώνεις στο εξωτερικό. Όμως εδώ δεν ξέρει ότι εγώ είμαι εκεί και εγώ παράγω εισόδημα εκεί. Ωραία. Αυτά τα εισοδήματα εγώ πρέπει να τα δηλώσω στην Ελλάδα. Είμαι στη Λατινική Αμερική, δεν είμαι κανένα. Αν φορολογήσετε στο εξωτερικό, θα έχετε διπλή φορολογία. Τα ακίνητα τα δηλώνετε. Εκεί. Ναι, τα δηλώνετε τα ακίνητα που έχετε. Βεβαίως. Και πληρώνω και φόρο. Κανονικά έχω φορολογικές δηλώσεις, τα πάντα. Τον έμφυα τον πληρώνετε εδώ. Όχι, τα ακίνητα είναι εκεί, στο εξωτερικό. Δεν έχετε ακίνητα στην Ελλάδα, εσείς. Στην Ελλάδα, όχι. Απλώς το εισόδημα αυτό που παράγω εγώ εκεί. Πρέπει να το δηλώσω στην ΔΟΗ εδώ. Λοιπόν, κύριε Θόδωρε. Γιατί, αφού δεν φορολογείς στο εξωτερικό. Αυτό το οποίο επίσης μπορούμε να κάνουμε είναι ότι αύριο που θα έχουμε την φορολογική μας ζώνη και θα είναι ο πολύ γνωστός φοροτεχνικός μας ο κύριος Σαλονιάτης εδώ, μπορείτε να επανέλθετε και να βάλετε το ερώτημά σας, όπου εκεί θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξειδίκευση στα φορολογικά για να σας απαντήσει. Γιατί είναι πολύ αυτό με τους κατοίκους εξωτερικού, είναι πάρα πολύ πέρδεμα και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Εμείς σήμερα είμαστε, αυτή η εκπομπή είναι περισσότερο στο χώρο των κόκκινων δανείων και στο χώρο των δανειοληπτών. Εντάξει, ευχαριστούμε, καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό. Πάμε στον τηλεθεατή μας, τον τελευταίο νομίζω για σήμερα. Κυρία Δήμητρα, ελάτε κυρία Δήμητρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τζορτζάτου. Εμείς είχαμε πάρει ένα δάνειο, ο σύζυγος συγκεκριμένα, είχε πάρει ένα δάνειο πριν από 10 χρόνια σαν ελεύθερος επαγγελματίας από την Eurobank, το οποίο δάνειο το πληρώναμε. Τώρα εδώ και 4 χρόνια δεν υπάρχει επιχείρηση πια. Δώσαμε, ήταν 15.000, δώσαμε τα 10 χιλιάρικα, τα υπόλοιπα τα χρωστάμε. Είναι συνταξιούχος, είναι απλώς, δεν έχει κάτι στο όνομά του. Δηλαδή είχαμε ένα σπίτι, το είχαμε από μισό, τώρα το σπίτι το έχουμε γράψει στην κόρη. Δεν μπορούμε αυτό το δάνειο να το αποπληρώσουμε. Τώρα μας ειδοποίησε μάλιστα η Eurobank να πάμε να υπογράψει ένα χαρτί. Ότι? Να κάνει κάποιες πιο χαμηλές δόσεις, δεν ξέρω. Τι μπορούμε να κάνουμε? Καταρχάς, ο σύζυγος τώρα επειδή δεν έχει κάτι στο όνομά του, μπορούν να τον... για πείτε μας. Λοιπόν, καταρχάς το δάνειο κληρονομείται, εντάξει. Πρέπει να πάτε να το τελειώσετε. Αυτό πρέπει να το μάθουν οι τηλεθεατές. Λοιπόν, πρέπει να πάτε να... συνέχεια. Βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει να πάτε να κάνετε ένα διακανονισμό. Μην πάτε μόνοι σας να υπογράψετε με την τράπεζα. Σας παρακαλώ, μην πάτε. Μας είπα μέχρι την Πέμπτη να πάμε. Τι έλεγα πριν, Παναγιώτη, τι έλεγα? Ότι πιέζουν αυτές οι γιορτινές μέρες οι τράπεζες να πάνε. Αύριο Τετάρτη, μεθαύριο Πέμπτη. Αφού τα λέω. Αφού ξέρεις, μέσα στις τράπεζες με συνέχεια. Δηλαδή, μέσα στην πράξη γίνεται αυτό που. Ό,τι το λέω, ορίστε, το παίρνετε εσείς και το λέτε. Ναι. Βλέπετε ότι είμαι ακριβώς μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, δεν θα πάτε μόνοι σας να υπογράψετε με τίποτα, γιατί μπορεί να είναι μια παγίδα. Καλό θα είναι να πάτε να βρείτε μια λύση με την τράπεζα, αλλά δεν θα υπογράψετε τόσο γρήγορα όσο θέλει αυτή. Και μην πάτε μόνοι σας, θα πάτε με έναν ειδικό. Ακούτε με αυτό που σας λέω. Μόνοι σας θα πέσετε σε παγίδα. Και το δάνειο κληρονομείται. 5.000 μπορεί να είναι 15, 20, ξέρετε τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, όταν λέτε κληρονομείτε, τι εννοείτε? Ότι αν, δεν λέω, ναι, οι άνθρωποι σας, αν πάθετε κάτι, πάει στα παιδιά σας. Αυτό θέλω. Και αν κάνουμε αποποίηση κληρονομιάς, θα πάει στα εγγόνια. Αφήστε τώρα, είναι, μην τα μπλέξετε. Αφήστε, κάπου θα πάει. Να ρωτήσω κάτι με το σπίτι τώρα. Δεν υπάρχει σπίτι στο όνομά του. Τώρα το Μάρτιο κλείνουμε 3 χρόνια. Που το έχετε γράψει στο σπίτι? Το έχουμε, ναι, με το επιβάσει στην κόρη. Λοιπόν, ακούτε με εμένα, πηγαίνετε σας παρακαλώ στην τράπεζα μαζί με κάποιον ειδικό να το τελειώσετε το θέμα. Δεν υπάρχει λόγος να μπλέξετε. Είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Μπορεί να βρεθεί λύση για εσάς. Ορίστε, το σπίτι. Το σπίτι κινδυνεύει. Βεβαίως κινδυνεύει. Θέλω να σας κάνω μετά για καταδολή να ανησυχάσετε. Κυρία Δήμητρα, οτιδήποτε θέλετε την κυρία Τζορτζάτου μετά το πέρας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε. Έχετε δυνατότητα να την πάρετε, να ρωτήσετε οτιδήποτε άλλο θέλετε. Γιατί έχουμε ακόμα ένα λεπτό.
Λοιπόν, Βασιλική, νομίζω ότι ό,τι λες. Το είδες, με παραδέχεις όμως. Επιβεβαιώνεται και ότι πραγματικά θέλει μια μεγάλη προσοχή όλη αυτή η διαχείριση των δανειοληπτών σε σχέση με αυτά που τους ζητούν οι τράπεζες. Βέβαια, μην δαιμονοποιούμε και τις τράπεζες από την άλλη πλευρά. Όχι, βρε, σε βαθμό που να λέμε ότι είναι οι κακές τράπεζες και οι καλοί δανειολήπτες. Σίγουρα όμως, όπως οι τράπεζες είναι οργανωμένες και πάνε για τα συμφέροντά τους, έτσι και οι δανειολήπτες πρέπει και αυτοί να οργανώνονται και να έχουν και αυτοί πάντοτε δημιουργήσει μια υποδομή ώστε να μπορούν να υπερασπίζουν τα συμφέροντά τους. Διότι είναι αδύνατον ο καθένας να έχει νομικές γνώσεις. Έτσι βέβαια, είναι μια συγκεκριμένη ειδικότητα που ο καθένας δεν μπορεί να την έχει. Και βεβαίως είναι ένα ζήτημα το οποίο, στο οποίο όλες οι διαπραγματεύσεις και το που καταλήγουν τελικά οι υποθέσεις των κόκκινων δανείων, αυτό έχει να κάνει με νομική διαχείριση και μάλιστα με τον κώδικα δεοντολογίας, τον οποίο τον αναλύουμε εδώ σε κάθε εκπομπή, τον παρουσιάζουμε. Να πούμε ότι εκπομπή θα έχουμε κανονικά και την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα είναι η κυρία Τζουρτζάτου μαζί μας. Αύριο θα είναι ο Απόστολος Σαλονιάτης να δούμε φορολογικά ζητήματα, διότι αυτό πρέπει να σας πούμε και που θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι αυτό το μήνα σταματάει να υπάρχει η 15ήμερη παράταση που σου δίνει τη δυνατότητα να πληρώσεις κάτι για να μην χάσεις τη ρύθμιση που έχεις 100 δόσεις. Σου δίνει 15 μέρες ακόμα να το πληρώσεις, να το ρυθμίσεις. Δεν υπάρχει, σταματάει, τελειώνει αυτό. Θα δούμε αύριο δηλαδή πώς οι διάφορες ρυθμίσεις που έχουμε συνδέονται με άλλες ή δεν συνδέονται και πώς συνδέονται και με άλλες οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τις 100 δόσεις για να μπορεί ο καθένας να κάνει τους λογαριασμούς του. Μέχρι την Παρασκευή, τι πρέπει να πληρώσει, τι δεν πρέπει να αφήσει, τι πρέπει να ρυθμίσει, για να μην βρεθεί προεκπλήξεως με τις πρώτες μέρες του 2017. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό σας βράδυ από τον Blue Sky Economy.